Εκατοντάδε πολίτε τη Μιαμάρ περιμένουν υπομονετικά τη σειρά του στην πρεσβεία τη χώρα του στην Πανκόγκ για να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα. Ζουν μακριά από την πατρίδα του, αλλά οι βουλευτικέ εκλογέ τη 8η Νοεμβρίου συνιστούν ορόσημο για τη μετάβαση τη χώρα στη δημοκρατία και θέλουν να λάβουν μέρο στη διαδικασία. Η εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά παρά τι πρόσφατε πλημμύρε που έπληξαν τη χώρα. Το κόμμα τη βραβευμένη με τον Μπελτιρίνη Ζαούν Ξανσουκί έχει ευρία απήχηση και σε περίπτωση που έρθει πρώτο, η ίδια δήλωσε πω θα εγγυηθεί τη κυβέρνηση. Η Μιανμάρ κινήθηκε με αργά βήματα προ τον εκδημοκρατισμό. Η Χούντα παρέδωσε την εξουσία το 2011 σε πολιτική κυβέρνηση. Ωστόσο, ο στρατό παραμένει ισχυρό και πρόεδρο τη χώρα είναι ο πρώην στρατηγό Θέιν Σέιν. Οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντω καταδίκασαν τι πρόσφατε συλλήψει δύο ακτιβιστών για ασέβεια προς το στρατό της χώρας.